Όλα ξεκίνησαν όταν ήθελα να βγάλω καινούριο διαβατήριο. Παίρνω το τμήμα της Καλαμαριάς. Μου λέει: δεν είμαστε καθόλου προσβάσιμοι, δεν μπορείς να ανέβεις εδώ για να βγάλεις διαβατήριο. Ρωτάω στο τμήμα στη Χαριλάου. Μου λένε: δεν είμαστε προσβάσιμοι, θα πρέπει να πας στους νέους επιβάτες. Ο γνωστός ακτιβιστής περιγράφει στην κάμερα ΣΕΡ3 την περιπέτειά του προκειμένου να εκδώσει νέο διαβατήριο. Καταθέτω τα χαρτιά που είχα ρωτήσει στο τηλέφωνο, αλλά είχα δει και στο ίντερνετ ότι χρειάζονται. Και αρχίζει μια ανησυχία από τον υπάλληλο ότι δεν αρκούν αυτά τα χαρτιά. Αρχίζει να με ρωτάει πού είναι το δεξί μου μέλος, πού είναι το δεξί μου χέρι. Του εξηγώ τι έχει συμβεί πριν χρόνια, για ποιο λόγο δεν έχω δεξί χέρι. Και μου λέει ότι θα χρειαστεί ένα χαρτί που να λέει, να βεβαιώνει γιατρός ότι δεν έχεις δεξί χέρι. Λέω: δεν αρκεί που το βλέπετε. Τι ακριβώς εννοείται, τι να γράψει ο γιατρός? Μου λέει: δεν αρκεί που το βλέπω. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παραμέσου του ίδιου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι με την ίδια ως άνω σειρά. Οι γραφειοκρατικές αγγελώσεις όμως που αντιμετώπισε ο Δημήτρης Αντωνίου συνεχίστηκαν και μετά την προσκόμιση του επίσημου εγγράφου, σύμφωνα με το οποίο γινόταν ξεκάθαρο ότι έχει ακροτηριαστεί στο δεξί χέρι. Μετά με ρωτούσε: τι είναι αυτό στο λαιμό σου? Θέλω ένα χαρτί από γιατρό που να λέει τι είναι αυτό στο λαιμό σου. Μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα νέων επιβατών, οι αρχές διέταξαν έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες.